Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, υπό δυνατή βροχή, ο Αστέρας Τρίπολης απείλησε από νωρίς με τον Δημούτσο και τον Τζουκαλά. Και προηγήθηκε με εκτέλεση πέναλτι από τον Νίκο Ιωαννίδη στο 17. Η Εσχάρη των Ποινών υποδείχθηκε σε μαρκάρισμα του σκόρερ από το Μονιάκι, με το διαιτητή Κίζα να αποβάλει λανθασμένα τον Γιοβάνοβιτς. Απόφαση που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες της ΠΑΕΑΕΛ, που εξέδωσε στο ημίχρονο του αγώνα ανακοίνωση κατά της διαιτησίας και κατά του Αστέρα. Με την αριθμητική υπεροχή, οι Αρκάδες είχαν τον πλήρη έλεγχο στη συνέχεια, παρότι η Θεσσαλή είχαν ευκαιρία με τον Ασλίδη στο 21. Στο 38, μετά από σέντρα του Γιαννούλη και άσχημη αντίδραση του Ξενοδόχοφ, ο Δημούτσος με το rebound έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 77 η ΑΕΛ σοφάρισε. Ο Δημούτσος μάρκαρε τον Αναστασόπουλο, ο Κίζας υπέδειξε την άσπρη βούλα και ο Ανασλίδης έγραψε το 1-1. Στο 86 το σούτ του Στανισάβλεβιτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.